Το ζήτημα είναι ότι και εμένα δεν μ' αρέσουν πολλές φορές πράγματα τα οποία δεν απαθανατίζονται. Και είναι και ο λόγος που πολλές φορές αποφεύγω να τραβάω φωτογραφίες σε διάφορα μέρη που πηγαίνω. Mm-hmm. Γιατί ξέρεις, μπορείς να το, είτε να το ρομαντικοποιείς και να το ωραιοποιείς στη μνήμη σου ως ανάμνηση, είτε να κάνεις ακριβώς το αντίθετο, ανάλογα με το πώς σε βολεύει. Έχει και τεράστια αξία μωρέ, όταν μπορούν όλα να αποθηκευτούν πια. Ξέρεις, κάπου είναι αλλιώς εκτιμητέο κάτι που δεν είναι αποθηκευμένο. Είχε γράψει πάρα πολύ ωραίο κομμάτι γι' αυτό ο ραψοδός φιλόλογος, ας πούμε. Ποιο ήταν αυτό το φωτογραφείς. Το φωτογραφείς, τον ακροτηριασμένο χιλέα, αν θυμάμαι καλά. Και είναι η Nickelback το look at this photo. Το photograph, παιδιά, sorry, αυτό ήταν ένα αστείο, αλλά... Το είπες Nickelback. Είπα Nickelback γιατί. Αντατρίχιασες. Όχι, τρώγομαι. Όταν κάποιος ρωτάει τι είναι exposition, αυτό είναι ένα πράγμα. Είναι η Nickelback που έχουν ένα κομμάτι που λέγεται Photograph, που ξεκινάει με πρώτο στίχο Look at this photograph και στο βίντεο κλιπ δείχνει μία φωτογραφία στην κάμερα, όντως. Το κατάλαβα. Το κατάλαβα. Δεν χρειαζόταν όλο αυτό. Ναι, παρόλα αυτά, πάνω σε αυτό είναι το πώς και σε δίκη να απευθύνεσαι. Δηλαδή, αυτό το κατάλαβε και η γιαγιά μου. Είναι ακριβώς σαν να κάνεις μεσημεριανό. Απογευματινό σύριαλ. Απογευματινό σύριαλ. Εντάξει, δεν ξέρω βέβαια πόσο σύνθετο είναι το να θες να κάποιος να κοιτάξει σε μια φωτογραφία και να χρειάζεται όλο αυτό το πράγμα ξανά. Όχι, 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 να το πεις. Τι εννοείς, Γιάνγκο. Σκότωσε ο Βίρνα. Ναι, Βίρνα. Ισχύει, ισχύει. Οπότε είναι η επανάληψη και η επανάληψη και το να το δείχνεις. Αυτή τη φωτογραφία εννοείς. Ναι, αυτή τη φωτογραφία. Αυτή η φωτογραφία ακριβώς είναι. Πώς τον λέγανε, του ευλογητού. Ναι, αυτή. Αλλά νομίζω ότι ήταν από το καλημέρα ζωή ευλογητός. Δεν είμαι σίγουρος. Λάμψη. Λάμψη ήταν. Ωραία, εντάξει, και ευλογητός ήταν στη Λάμψη. Οπότε για μια χαρά ο Γιάνγκος Δράκος. Αυτή είναι η φωτογραφία του ευλογητού. Αυτή είναι η φωτογραφία του ευλογητού. Δηλαδή εννοείς ότι αυτή και τη δείχνεις στην κάμερα. Οπότε. Τι? Ναι. Τι είναι? Είναι, μην πατάς, είναι γυάλι. Όπα. Μιας φίλης μου ο πατέρας είναι ευλογητός. Και είναι ευλογητός. Οκ, δεν είναι ηθοποιός, είναι ευλογητός. Φυσικά. Δεν είναι ρόλος ευλογητός. Είναι ξεκάθαρο. Ο άνθρωπος κυκλοφορεί με τη μάσκα. Δεν είναι μάσκα. Δεν είναι μάσκα, είναι το πρόσωπό του. Βρισκόμαστε. Μπορείτε να ξεκινήσετε. Αυτό δεν κάνει φασαρία, έχει μπει σε sleep. Ποιο έχει μπει σε sleep? Εννοεί σε σόρουχο. Το κινητό. Είναι τέτοιο. Είναι ήδη σε λειτουργία πτήσης. Πάντα σε λειτουργία πτήσης. Γιατί πετάμε στα σύννεφα. Πώς σου φάνηκε αυτό? Του απαντάει. Ναι, μιλάει με το. Με το ρολόι του, Ρωμάνα. Με το cyborg γκομενάκι του. Βρισκόμαστε εδώ στο γυάλινο πύργο του Legal Pizza, το έχω πει ένα εκατομμύριο φορές. Το οποίο βέβαια θέλω να πω ότι αυτό το είχα εμπνευστεί όταν έκανα εκπομπή στο Indie Ground παλιά. Που ήταν το στούντιο μέσα στη στοά του Bar 4 στην Κολοκοτρώνη. Okay. Και τότε το χαρακτηρίζαμε επίσης, ξέρεις, με κάτι παρεμφερές. Και από τότε κάπως μου είχε κάτσει ότι ένας χώρος που δεν έχει καμία σχέση με ένα, ξέρεις, καταπληκτικό, καπιταλιστικό, έτσι, καπιταλιστική έδρα μιας εταιρείας κτλ. Θέλω να του προσδίδω αυτό το χαρακτηρισμό. Γυάλινος πύργος λοιπόν εδώ πέρα στο Red Light Studio, το οποίο εντάξει βέβαια δεν θέλω να πω ότι δεν έχει όλα τα comfort και δεν είμαστε super άνετα. Μέχρι και air condition μας έχει βάλει ο Γιάννης σήμερα που άρχισαν οι ζέστες. Και... Αν ήταν super καπιταλιστικό, θα έπρεπε να έχω μερικούς σκλάβους πληρωμένους να μου κρατάνε την πλάτη. Α, δεν έχεις. Όχι. Οκ, εντάξει. Οπότε δεν έχουμε κανένας, δεν τραυματίστηκε. Κανένας δεν τραυματίστηκε. Του... Don't try this at home παρόλα αυτά. Γιατί το να μιλάς με τον Παναγιώτη Βασιλείου είναι πάντα μια επικίνδυνη διαδικασία, αλήθεια είναι. Όπως καταλάβατε, είναι ο καλεσμένος μου για σήμερα. Ο Παναγιώτης, ο οποίος είναι ποιητής, συγγραφέας, σκηνοθέτης, ηθοποιός. Έχεις και τόσους τίτλους που η προσφώνηση είναι και λίγο σύνθετη. Η Ρεάλ Μαδρίτης. Είναι Ρεάλ Μαδρίτης, πραγματικά. Ο Σέρχιο Ράμος, τα έχω πάρει όλα με τη Ρεάλ. Πολλοί μπορεί να έχετε παρακολουθήσει και το Bad Poetry Social Club, το οποίο παραδόξως όταν μίλαγα με κόσμο και από πολύ διαφορετική προέλευση το ότι θα είσαι καλεσμένος μου στο podcast, μου έκανε τρομερή εντύπωση το πόσος κόσμος γνωρίζει ειδικά το Bad Poetry. Εμένα να δεις πώς. Και
Και θα σου πω τι γίνεται. Γιατί στο δικό μου μυαλό και στο έλεγα και πριν, όταν τέλος πάντων ήρθα σε επαφή με το έργο σου. Ναι. Και μιλάω για το έργο σου, γιατί μιλάω για τον Bad Poetry και για τις άλλες πτυχές του έργου σου. Αυτό πήγα να πω πριν, το ότι ένιωσα αυτό το πράγμα πιτσιρικάς, το ίδιο πράγμα που ένιωσα πιτσιρικάς βασικά, όταν ήρθα σε πρώτη επαφή, μην το σχολιάσεις, με το Beat Generation. Okay. Γιατί ήταν η πρώτη φορά που αισθάνθηκα ότι μπορείς να κάνεις κάτι, καλλιτεχνικά, να μιλήσεις μία γλώσσα, η οποία δεν βασίζεται τόσο στον εντυπωσιασμό και στην τεχνική και σε όλα αυτά τα πράγματα, αλλά βασίζεται περισσότερο στην ψυχή. Ναι. Και το ότι βρέθηκα κάποια στιγμή μετά από πάρα πολλά χρόνια να βρίσκω κάτι, και λογοτεχνικά και στο πώς αποδίδεται αυτό το πράγμα σε ένα βίντεο ή σε μία παράσταση ή σε οτιδήποτε τέτοιο, το οποίο μου απευθύνεται 100% ως άνθρωπος, με εντυπωσίασε πάρα πολύ. Και δεν ξέρω ποιο είναι αυτό το συστατικό, πώς το διαβάζεις εσύ, που καταφέρνεις και καταφέρνετε το 2021 να κάνετε κάτι το οποίο παραμένει τόσο relevant σε ένα χώρο που έχει ξεφτύσει πάρα πολύ στην Ελλάδα, με αυτούς τους όρους. Κοίτα, δεν ήταν αυτό ο σκοπός το να ότι τύπου ζητάνει, είδαμε τους Wu-Tang. Καλά, προφανώς. Δεν είναι, προφανώς. Διάβασα, ξέρω εγώ, Ginsberg και είπα θα το κάνω εγώ στην Ελλάδα, δεν ξέρω εγώ τέτοιο. Απλά, ξέρεις, έτυχε σε ένα σημείο, αν και δεν πιστεύω τα πράγματα ακριβώς τυχαίνουν, τουλάχιστον στα πράγματα που εγώ προσπαθώ να δημιουργώ και να κάνω, τα κυνηγάω πάρα πολύ. Οπότε είχαμε ξεκινήσει κάποιο open mic το 2016, με την Αλεξάνδρα, με την Επίθετη, γνωριζόμαστε πάρα πολύ παλιά. Mm. Δηλαδή, εγώ ήμουν 22, η Αλεξάνδρα 16, αν θυμάμαι καλά. Οπότε είχαμε ξεκινήσει και με κάποια άλλα παιδιά κάποιο open mic. Στην πορεία εμφανίστηκε ο Μούντι, στην πορεία εμφανίστηκε η Φανή με την Ελευθερία. Ο Φίκαρης ήδη υπήρχε. Ο Βαγγέλης, ο Μπερσούσι, ο φωτογράφος μας, υπήρχε ήδη αρκετό καιρό ζωή μας, κυρίως λόγω του γκράφιτι, σε κάποια πράγματα. Η Βίνα και ο Τζέο, που ο Τζέο πλέον είναι κάπως ανεργός, ας πούμε, είχαμε συνεργασία στο θέατρο. Οπότε, ξέρεις, ήταν λίγο όλα τα links τα οποία ενώθηκαν και ήταν και 3 χρόνια open mic. Οπότε, ξέρεις, μετά από 3 χρόνια open mic πέρασαν γύρω 40 άτομα που κάναμε open mic pieces, γιατί, ξέρεις, θέλαμε απλά να μπορούμε να διαβάζουμε αυτά που γράφουμε. Ήταν αυτοί που ταιριάξαμε πάνω κάτω. Και δεν είναι απαραίτητη αναφορά στο beat. Δεν μιλάμε τεχνικούς όρους. Είναι και τελείως. Δηλαδή, σε εμάς αρχίζει να είναι ακόμα πιο απλός, ας πούμε, σε πράγματα. Και θα μπορούσε να πει κάποιος ότι, κυρίως ας πούμε σε μένα και στη Φανή, λόγω του ότι έχουμε σπουδάσει υποκριτική και έχουμε ασχοληθεί και με το θέατρο, θα μπορούσε να πει κάποιος ότι είναι μονόλογοι κιόλας πολλές φορές. Γι' αυτό είναι και πιο εύκολο για να είναι spoken. Δηλαδή, υπάρχουν ποίηματα τα οποία. Ποίηματα, γραπτά, πεζά, πες τα όπως θες. Αυτά είναι λίγο τίτλοι που εμένα δεν με αφορούν ιδιαίτερα. Το έχω ξαναπεί. Αν διαβάσω κάτι και μου κάνει, δεν με αφορά καθόλου αν είναι ποίημα, αν είναι στίχος, αν είναι quote, αν είναι από ένα βιβλίο, αν είναι ένα τσιτάτο που κάπου έτυχε να το διαβάσω. Αν μου κάνει και παίρνω από αυτό κάτι, το κρατάω σαν κόρη οφθαλμού. Από εκεί πέρα, σε εμάς, υπάρχει μια διαφορά, ας πούμε, ανάμεσα στη γραφή της Αλεξάνδρας και του Μούντι, αν τα βάλουμε σαν άκρες, σε ένα βαθμό, που η Αλεξάνδρα έχει μια μεγαλύτερη λυρικότητα από μένα και τη Φανή, που είμαστε κάπου στη μέση, και σε σχέση με την ηρωνία και το χιούμορ που έρχεται να κουμπώσει τον Κώστα. Σε όλο το πράγμα είναι ότι και οι 4, ας πούμε, βασικοί, μαζί και η Βίνα, που αυτή τη στιγμή αρχίζει να γίνεται πολύ πιο ενεργή, συγγραφικά, έχουμε μια βάση που μιλάει στο τώρα. Τα παραδείγματα και αναφορές είναι στο τώρα. Και αυτό το πράγμα, ειδικά σε μια χώρα που μιλάμε πάρα πολύ, δεν είναι ότι είμαστε στα σπίτια μας. Είμαστε Μεσόγειοι. Ναι. Και Βαλκάνοι ταυτόχρονα. Και Μεσόγειοι, Βαλκάνοι, Δυτικοί και Ανατολίτες ταυτόχρονα. Είναι πολύ περίεργο το σημείο, τα λέγαμε πριν. Το ζήτημα είναι ότι ήταν για μένα αξιοπερίεργο το ότι είχε ένα τόσο ζωντανό πράγμα σαν τη γλώσσα είχε παγιωθεί τόσο πολύ στο 30, ας πούμε. Που σου ξαναλέω ότι, και το έχω ξαναπεί και άλλες φορές, ότι είναι πολύ ωραία όλα αυτά τα οποία υπήρξαν το 30, αλλά κυρίως στο πλαίσιο της του μουσιακού κάπου. Ενώ ότι πρέπει να το ξέρεις, γιατί είναι το παρελθόν και πρέπει να το γνωρίζεις, γιατί όντως ακόμα υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι ζωντανά. Αλλά υπάρχουν ποιητές ή συγγραφείς που
ξέρεις πια, δεν μιλάνε στο πράγμα. Δεν είναι και ένα πρόβλημά μας όμως αυτό γενικότερα στον πολιτισμό, το ότι ένα μεγάλο κομμάτι... Η γεροντολαγνία και η νεκρολαγνία, ναι, στην ακριβώς, ελληνική, ακριβώς, στη χώρα ακριβώς. αυτή, όπως... Θέλω να πω, δέστε και από το πώς, ας πούμε, και οι ίδιοι, ας πούμε, το Υπουργείο Πολιτισμού, τον πολιτισμό το αντιλαμβάνεται σε ό,τι καλά, ακουμπάει την Ακρόπολη και το... Το Υπουργείο Πολιτισμού καλά θα κάνει να το βουλώνει. Απλά θέλω να πω ότι οι θεσμικοί παράγοντες. Ειδικά αυτή τη στιγμή. Οι θεσμικοί παράγοντες αγνοούν και την ίδια, ξέρεις, ακόμα και το κομμάτι που αφορά την όποια παλιά.